Χριστούγεννα σήμερα και μπορεί για τους περισσότερους να είναι η μέρα αργίας και οικογενειακής θαλπορής. Αλλά υπάρχουν και κάποιες επαγγελματικές ομάδες που εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους εμάς. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Σερών. Οι διασώστες που σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, βρίσκονται στο καθήκον και προχωρούν σε διακομιδές ασθενών όπου παραστεί ανάγκη. Ευτυχώς το βράδυ της παραμονής δεν σημειώθηκαν τροχαία ατυχήματα, ούτε όμως και ανήμερα τουλάχιστον έως το μεσημέρι. Χριστούγεννα στη δουλειά είσαι μακριά από τους δικούς σου, αλλά και αυτό είναι στο καθήκον μας, να είμαστε εδώ και να ανταποκριθούμε σε όλα τα καλέσματα του κόσμου. Βέβαια ευχόμαστε στον κόσμο να είναι πάντα καλά, να είναι υγιής και να είμαστε όσο δυνατόν λιγότερο αχρίαστοι. Ναι, αυτό είναι η σημαντικότερη ευχή, γιατί σε συζήτη από μέσα το τομέα της υγείας. Να μην επιβαρύνουμε πολύ το σύστημα, ώστε όλοι να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Ήταν εύκολη η βάρδια από χθες το βράδυ, έτσι που λέμε ρεβεγιόν, και σήμερα το πρωί πως ξεκινήσατε. Η βάρδια, εντάξει, οι βάρδιες ήταν πολύ, πολύ καλές, δεν είχαμε ακραία περιστατικά και ευχόμαστε να, αυτές τις άγιες μέρες έτσι να συνεχιστεί και να... Και να είναι ο κόσμος προσεκτικός, να προσέχει στους δρόμους, να προσέχει την κατανάλωση, την πολλή κατανάλωση, την περιβολική κατανάλωση. Και φαΐ και αλκοόλ, όσο το δυνατόν, ώστε όλοι μας να μπορούμε να ανταποκριθούμε και εμείς στο καθήκον μας και να μην έχουμε ακραίες... Οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και τις γιορτινές αυτές οι μέρες παραμένουν σε εκγρήγορση και εύχονται πάνω απ' όλα όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Τις γιορτινές αυτές οι μέρες όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η οικογένεια περιμένει και πρέπει να κάνουμε και αυτή η υπομονή, κάνουμε και εμείς την υπομονή και όλα είναι καλά και ωραία. Και εδώ πάντως σαν μια οικογένεια είστε. Και εδώ είμαστε σαν μια οικογένεια και εδώ κάνουμε Χριστούγεννα. Και στα σπίτια μας θα κάνουμε Χριστούγεννα και στη δουλειά. Τι είναι επιθύμηση όλους τους αιρέους, όλους τους συναδέλφους. Εύχομαι υγεία, το πάνω απ' όλα υγεία, όπως λένε όλοι, υγεία και χρόνια πολλά και καλά. Επί το έργο βρίσκονται και οι πυροσβέστες, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συνδράμουν, εάν παραστεί ανάγκη, όλοι στις θέσεις τους. Όλοι στις βάρδιες τους, όλοι σαν μια μεγάλη οικογένεια, παίρνουν Χριστούγεννα, γιορτές και αργίες στη δουλειά. Εντάξει, αυτές τις μέρες θα τις περάσουμε με τη δεύτερη οικογένεια, την υπηρεσία μας. Θέλουμε να ευχηθούμε στον κόσμο καλές γιορτές, να είναι προσεκτικοί με το αλκοόλ και με τις μετακινήσεις τους και να περιμένουμε με το καλό και το νέο έτος. Και προσεκτική λίγο με τα τζάκια τους, εσάς. Εννοείται, αυτά θα πρέπει να τα προσέχουν αυτοί που θα ανάψουν τζάκια, που θα βάλουν, θα χρησιμοποιήσουν φωτιά για να ψήσουν κτλ. Χριστούγεννα εδώ, κάνατε. Ναι, βέβαια, συνέχεια, 24 ώρες. Επί 24 ώρου βάσεως λειτουργεί η υπηρεσία. Το έχουν συνηθίσει βέβαια αυτό και οι συναδελφοί σας και εσείς τέτοιες μέρες να είστε εδώ. Βεβαίως, είναι η δουλειά μας. Το μοιράζεται όμως με την πρωτοχρονιά, φαντάζομαι. Άλλοι θα δουλέψετε Χριστούγεννα, άλλοι πρωτοχρονιά. Εννοείται. Τι ευχηθήκατε χθες έτσι μεταξύ σας, ανταλλάξατε ευχές? Βεβαίως, ναι. Κάναμε τα χρόνια πολλά με τους συναδέλφους. Ευχηθήκαμε στους εορτάζοντες τέτοιες μέρες. Ευτυχώς, τόσο παραμονή Χριστουγέννων όσο και ανήμερα, δεν υπήρχε κάποιο δυσάρεστο συμβάν για την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών. Οι πυροσβέστες συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όλο τον κόσμο και εύχονται χρόνια πολλά και υγεία σε όλους τους αιρέους. Κανονικά είμαστε στο ρυθμό μας. Είμαστε κανονικά στο ρυθμό μας και... Δεν έχει έτσι να πούμε είμαστε λιγότεροι επειδή είναι Χριστούγεννα. Όχι, είμαστε πάντα να πούμε έτοιμοι για όλα. Οι βάρδιες δουλεύουν δηλαδή κανονικά εδώ. Κανονικότατα. Στα πόστα τους παραμένουν και στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Οι αστυνομικοί που εκτελούν την υπηρεσία τους λένε πως είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν μια τέτοια γιορτινή ημέρα, βάζοντας πάνω απ' όλα το καθήκον και ευχόμενοι φυσικά υγεία και ασφάλεια σε όλους. Το κέντρο 35 διαβιβάζει τις ευχές από το δίκτυο τηλεόραση για όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε εσείς. Από ομάδα Δίας, ευχαριστούμε πολύ. Άνδρες της τροχέας είναι στο καθήκον από χθες το πρωί, καθώς έπρεπε να ρυθμίσουν την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης των Σερών.
Και το βράδυ όμως αρκετοί ήταν αυτοί που βρισκόταν στο δρόμο προκειμένου να προχωρήσουν σε ελέγχους, καθώς όπως φαίνεται πολλοί ήταν αυτοί που θέλαν να βγουν έξω και φυσικά να πιούν. Στο τηλεφωνικό κέντρο άμεσης βοήθειας σήμερα Χριστούγεννα οι αστυνομικοί δέχονται εκτός από κλήσεις και ευχές, και όπως είναι φυσικό εύχονται σε όλους τους συναδέλφους τους αλλά και σε όλους τους αιρέους να είναι γεροί, να είναι προσεκτικοί και να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Εγώ όπως και όλοι οι συνάδελφοί μας είμαστε στο καθήκον. Καταρχήν χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και στους συναδέλφους μου που είναι στο καθήκον. Και είναι δύσκολες οι μέρες αυτές για σας, γιατί πρέπει να είστε έξω. Βρίσκεστε και στον δρόμο. Είναι δύσκολες, το έχουμε όμως συνηθίσει τόσα χρόνια. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και όλες τις αργίες είμαστε εδώ και εργαζόμαστε. Ήταν μια εύκολη βραδιά η χθεσινή και σήμερα το πρωί? Ναι, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, ειδικά σήμερα το πρωί είναι μέχρι στιγμής ησυχή ημέρα. Τι θέλετε να πείτε, συμβουλέστε στον κόσμο, γιατί αυτές τις μέρες οδηγούμε, πάμε σε τραπέζια? Ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, να είναι συνετοί με το ποτό. Και φυσικά να προσέχουν την υγεία τους, να προσέχουν, γενικά να προσέχουν. Χρόνια πολλά, φαντάζομαι και οι οικογένειές σας το έχουν συνηθίσει ότι τέτοιες μέρες δεν είστε εκεί, είστε εδώ με συναδέλφους σας. Τόσα χρόνια ναι. Είναι και οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα. Σίγουρα κάποιοι θα είναι με τις οικογένειές τους αυτές τις μέρες, αλλά οι περισσότεροι θα είναι στο καθήκον. Φαντάζομαι ότι περιμένετε να αλλάξει, δηλαδή να πάμε στην Πρωτοχρονιά να αναλάβουν άλλοι. Το έχετε μοιράσει? Ναι, ακριβώς, έτσι συνηθίζεται. Να μπορέσετε λίγο να κάνετε κι εσείς γιορτές. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υγεία, με το καλό το νέο έτος. Στα πόστα τους όμως, προκειμένου να μας εξυπηρετήσουν, βρίσκονται και οι οδηγοί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία, αστικά, αλλά και στα ταξί. Μαθημένοι είμαστε. Μαθημένοι. Εδώ και χρόνια. Δουλεύετε έτσι πολλά χρόνια Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά? 30 χρόνια. Οπότε οι οικογένειες σας περιμένουν λίγο το μεσημέρι? Ναι, εννοείται, εννοείται. Δουλεύετε και το βράδυ έτσι, παραμονές? Πώς θα βολέψει. Είναι ήσυχα σήμερα, πώς είναι η κατάσταση? Ναι, ακόμα πρωί είναι, ο κόσμος κάθεται στο σπίτι του, περιμένει μεσημεράκι και μετά για καφέ. Θα αρχίσει σε λίγο η κίνηση, Ναι, αργότερα, νωρίς είναι ακόμα. Να ευχηθείτε στους συναδέλφους σας, σε όλους τους αιρέους? Σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, καλά χιλιόμετρα, σε όλους τους αιρέους χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα υγεία. Ανοιχτά σήμερα ζαχαροπλαστεία, καφετέρειες, κάποια εστιατόρια αλλά και τα περίπτερα, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εργάζονται να εξυπηρετήσουν εμάς οι οποίοι σήμερα βρισκόμαστε σε μια ημέρα χάρας και θέλουμε να γιορτάσουμε με την οικογένειά μας. Όλοι αυτοί εύχονται σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά υγεία και με το καλό το νέο έτος. Προς το παρόν δεν έχει ακόμα κόσμο, ίσως σε λιγάκι να βγούνε προς τα έξω. Για καμιά βόλτα. Εσείς επειδή είστε και πολλές ώρες ανοιχτά, είχε χθες το βράδυ κίνηση? Χθες το βράδυ γινόταν χαμός, όπως και το πρωί. Είχε δηλαδή πολύ κόσμο? Πάρα πολύ κόσμο, κίνηση, ψώνια, άσχετα μα δεν ψώνιζαν βέβαια. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπαμε δηλαδή εικόνες που δεν τις έχουμε συνηθίσει. Ναι, δηλαδή για μια απλή Κυριακή για μένα ήταν τίποτα. Εχθές ήταν το κάτι άλλο. Κάτι άλλο, πραγματικά. Πώς είναι έτσι να δουλεύετε Χριστούγεννα, να δουλεύετε Πρωτοχρονιά? Είναι μεν λίγο δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Η δουλειά μας είναι τέτοια. Θέλετε κι εσείς να είστε με την οικογένεια, αλλά περιμένετε. Περιμένουμε αυτές τις μέρες για να δουλέψουμε. Είναι δίκιο. Ευχές για όλους τους αιρέους, συναδέλφους που επίσης έτσι είναι αρκετή ανοιχτά σήμερα. Καλή υπομονή, καλές δουλειές, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.